και σας πάω στη συναυλία με το φωνητικό σύνολο Φωνοδία. Θα καλημερίσω τον κύριο Γιάννη Δομενέως, ο οποίος είναι στο πιάνο και έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση. Κύριε Δομενέως, καλημέρα από τον 984. Καλημέρα σας και μ' ακούτε? Σας ακούω, σας ακούω. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούν. Έτσι, να ξεκινήσουμε με κάτι διαφορετικό αυτή την πολύ δύσκολη την ημέρα. Με μια κίνηση και με μια πράξη δική σας, γιατί αυτές οι συναυλίες οι οποίες θα δοθούν στις 16 του μήνα έχουν ένα ιερό σκοπό, έτσι. Ναι, θα σας πω. Στην πραγματικότητα κάθε παράσταση μουσική, καλλιτεχνική, έχει πάντα για ένα ιερό σκοπό, για να δώσει μια βαθύτερη ποιότητα στις καρδιές των ανθρώπων. Και στην προκειμένη περίπτωση σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να παρουσιάσουν μια συναυλία και τα εισιτήρια από τα έσοδα να πάνε σε κάποιους ανθρώπους που έχουν πολύ ανάγκη. Mm-hmm. Έτσι βρήκαμε τα παιδιά με αναπηρία στο Σωματείο Δικαίωμα στη Ζωή και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να υπάρχει ένα εισιτήριο το οποίο κοστίζει 5 ευρώ και να πάνε όλα τα έσοδα σε αυτά τα παιδιά. Άρα έπρεπε να καλύψουμε τα λειτουργικά έξοδα της συναυλίας και ευτυχώς βρήκαμε χορηγούς. Άνοιξαν οι πόρτες και βρήκαμε χορηγούς πολύ εύκολα, με πολύ άμεση ανταπόκριση, και έτσι όλα τα έσοδα θα πάνε σε αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Θα μπορούσα να αναφέρω στους χορηγούς για να τους ευχαριστήσω και δημοσίως? Κάντε το. Βεβαίως. Είναι πρώτα απ' όλα το πολιτιστικό μας παρέχει δωρεάν την αίθουσα στο πειραματικό θέατρο. Η Κριστίνα Χαλκιαδάκη από τα Χαρμπισούμε Πάκη Χαλκιαδάκη είναι ο μέγας μας χορηγός. Επίσης χορηγή μας είναι εγώ η Ξενάκη από το Τόκουμ Καποέιρα. Είναι η Τέξη Μακρυπόδη από τη Μοκανέλα, η Μαρή Καρκανάκη από το Bloom Design και η οικογένεια Έμιλης και Γιάννη Οικονόμου και το College of Crete. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ δημοσίως γι' αυτό. Κύριε Δομενέως, μιλάμε για μια συναυλία ή δύο συναυλίες τελικώς? Κοιτάξτε, αποφασίσαμε, επειδή αίθουσα χωράει 200 ανθρώπους, να κάνουμε δύο συναυλίες την ίδια βραδιά, όπως κάνουμε και στο θέατρο. Και έτσι η πρώτη συναυλία θα είναι το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου στις 7 το βράδυ και η δεύτερη την ίδια μέρα στις 8.30. Με έργα? Με έργα Ελλήνων και μη Ελλήνων συνθετών. Χοροδιακά έργα. Και θα είμαστε 35 άνθρωποι. Η φοροδία αποτελείται από μέλη από 8 ως 58 ετών. Και θα είναι με διαφορετικά έργα που έχουν σχέση με την αγάπη, με το φως, με τη... Νομίζω ότι είναι αυτό που είπατε στην αρχή, ότι κάθε φορά βάζοντας και ένα παραπάνω λιθαράκι, έτσι δίνεις περισσότερη τροφή και στην ψυχή και στο μυαλό και στην καρδιά, έτσι κύριε Δομενέως? Πρώτα απ' όλα αυτό κάνει καλό σε εμάς που είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί εσείς θα δείτε μια συναυλία που θα διαρκέσει μια ώρα και εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές πρόβες, πολλή προετοιμασία, έχουμε ανοίξει την επικοινωνία μεταξύ μας, την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, το σεβασμό στον εαυτό μας, το σεβασμό στους άλλους, το συναισθηματικό άνοιγμα προς όλους, τη βαθύτερη αναζήτηση της ερμηνείας των στίχων κάθε τραγουδιού, τη χαρά της μουσικής. Έχουμε κάνει ένα ταξίδι το οποίο μας έχει δώσει τόσα δώρα που αυτά με τη σειρά μας θα προσφέρουμε σε εσάς. Πείτε μας το διαδικαστικό. Είπαμε ότι μία συναυλία είναι στις 7 και η δεύτερη είναι στις 8 και μισή, όπως βλέπω και στην αφίσα, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έχει τη δυνατότητα κάποιος ακόμα και σήμερα να βρει εισιτήριο και πού πηγαίνει? Θα σημειώσετε ένα τηλέφωνο το οποίο μπορείτε να καλέσετε καθημερινά 10 με 2, το οποίο είναι 28-91-0-41-855, 28-91-0-41-855, και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν πια εισιτήρια, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση του κόσμου, θα μπορείτε να αφήσετε ένα όνομα και ένα τηλέφωνο στην περίπτωση που κάποια αλλαγή γίνει, και οπωσδήποτε αν έρθετε νωρίτερα από την έναρξη της παράστασης μπορεί να υπάρξουν κάποιες ακυρώσεις τελευταία στιγμή και να βρείτε θέση. Δηλαδή, όταν λέω νωρίτερα, εννοώ 40-45 λεπτά πριν την έναρξη. Και είναι πολύ ωραίο που υπάρχει τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023, τα υπόλοιπα τα αναφέραμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα άξιος να είστε τέτοια να κάνετε, κύριε Ιδωμενέως. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε. Καλά να είστε. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.